κύριε, πάμε στα της πανδημίας, γιατί είχαμε 10 νέα κρούσματα χθες. Ο κύριος Πέτρος Καραγιάννης είναι κοντά μας. Κύριε Καραγιάννη, γεια σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαι, εσείς? Δόξα τω Θεώ, και εμείς καλά. Κύριε Καραγιάννη μου, 10 κρούσματα και υπάρχει και μία ανησυχία από το Υπουργείο Υγείας. Τελικά τι δεν κάνουμε σωστά, δεν προσέχουμε όσο θα έπρεπε? Φαίνεται ότι έτσι έχουν τα πράγματα, και όταν δει κάποιος τη συμπεριφορά κάποιων συμπατριωτών μας, όπως συνέβηκε πριν 2 βραδιές, καταλαβαίνει ότι κάποιοι δεν συνειδητοποίησαν πόσο εύκολα μπορεί να μεταδοθεί αυτός ο ιός. Και αυτή τη στιγμή, στη Λάρνακα τουλάχιστον, φαίνεται ότι έχουμε 3 ενεργές συρροές, οι οποίες η μία εξ αυτών μετράει νομίζω μέχρι στιγμής 16 άτομα. Επομένως, ενώ συνεχίζουμε να ανιχνεύουμε θετικά κρούσματα, κάποιες από τις επαφές τους θα μας βγαίνουν θετικές. Κατ' επέκταση μάλλον προβλέπω ότι θα έχουμε ένα μικρό προβληματάκι στη Λάρνακα τις επόμενες 2-3 μέρες. Μάλιστα, αυτό δεν είναι καλό, αντιλαμβανόμαστε όλοι. Τώρα, τα 10 κρούσματα βλέπουμε ότι είναι από κλάστερ, δηλαδή από την διασπορά του ιού. Επειδή συνεχίζουμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό και πρέπει να μείνουν κάποιες μέρες καραντίνα, άσχετα βέβαια αν το τεστ που έχουν κάνει είναι αρνητικό. Και αυτό είναι ένα θέμα που σας το ρωτώ, γιατί έχω έτσι και στο φιλικό οικογενειακό περιβάλλον κάποια άτομα τα οποία είναι σε καραντίνα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ποια πρέπει να είναι, όχι στο πολύ κοντινό, κύριε Καραγιάννη μου, έτσι, δεν είναι μέσα στο σπίτι μου. Ποια θα πρέπει λοιπόν να είναι η στάση όσων έρχονται από το εξωτερικό, αλλά έχουν αρνητικό τεστ, γιατί φαίνεται ότι μετά από 6, 10, 12 μέρες μπορεί να παρουσιάζουν συμπτώματα. Μάλιστα. Η περίοδος επόασης του ιού κυμαίνεται από 2 μέρες μέχρι 11 μέρες. Και ο μέσος όρος είναι 5 με 6 μέρες. Από την άλλη μεριά υπάρχει έναν 7 με 10% των ατόμων που παρουσιάζουν θετικότητα μετά τις 14 μέρες. Επομένως, έστω και αν κάποιος παραμείνει σε αυτοαπομόνωση για 2 εβδομάδες, μπορεί να βγει και να είναι θετικός. Κατ' επέκταση, εμείς βάζουμε αυτόν το 15 μέρες για να καλυφθούν, και πράγματι αρκετοί από αυτούς που μας ήρθαν από το εξωτερικό βγήκαν θετικοί 3-4 μέρες αργότερα, όταν επανεξετάστηκαν λόγω του ότι ανέπτυξαν συμπτώματα. Αν δεν αναπτύξουν συμπτώματα και είναι ασυμπτωματικοί, δεν θα τους ανιχνεύσει κανείς. Ναι, το θέμα ακριβώς, και το θέμα είναι ότι μπορεί να επιστρέψουν και στη δουλειά τους ή μπορεί να πάνε στο γραφείο και ξαφνικά, όντας ασυμπτωματικοί, να μεταδώσουν τον ιό χωρίς να έχουν και καμιά ευθύνη, αφού το περιθώριο των 14-15 ημερών λένε το κάλυψα. Ναι. Κάποιες χώρες παίρνουν επίσης τον πειρασμό αυτή τη στιγμή να συντομεύσουν. Από 14 ημέρες το κάνουν 7 μέρες. Και έχει ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκδώσει σύσταση ότι αυτόν είναι άκρος επικίνδυνο. Πρέπει να παραμείνει στις 14 μέρες για να καλυφθούμε όσον το δυνατόν γίνεται περισσότερο. Αλλιώς, μιας και μπαίνουμε στους χειμερινούς μήνες και ο κόσμος αυτός μπορεί να διακινηθεί σε κλειστούς χώρους, τότε η μετάδοση του ιού θα είναι πολύ πολύ πιο εύκολη και πιο ψηλή. Ένα δεύτερο ή ένα τρίτο τεστ στις 14 μέρες, είτε έχω συμπτώματα είτε όχι, είναι καλό να γίνεται? Αυτό συστήνεται σε όλους όσους έρχονται από χώρες κατηγορίας Γ. Στις 12 ημέρες πρέπει να επαναλάβουν το τεστ πριν αφαιθούν ελεύθεροι στις 14 μέρες. Από όλους τους υπόλοιπους όμως που μπορεί να είναι σε καραντίνα γιατί έχουν έρθει σε επαφή, δεν ενδείκνεται να κάνουν ένα δεύτερο τεστ ή μπορούν να το κάνουν για δική τους ασφάλεια? Εάν θέλουν για δική τους ασφάλεια, και φυσικά μπορούν να το κάνουν, και αν έχουν την οικονομική άνεση να το κάνουν. Ναι, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Θέλεις να είσαι σίγουρος, από την άλλη υπάρχει και ένα κόστος κάθε φορά που κάνεις ένα τεστ. φυσικά. Επίσης, από χώρες κατηγορίας Β ζητούμε μόνο το τεστ το πιστοποιητικό με αρνητική ένδειξη, όπως ξέρετε, αλλά τα άτομα αυτά μπορούν να διακινηθούν ελεύθερα. Αλλά κάποιοι από αυτούς έχουν αναπτύξει συμπτώματα και στην επανεξέταση μας βγήκαν θετικοί. Μάλιστα, πάντως είναι και πάρα πολύ ζωφερή εικόνα στην Ελλάδα, κύριε Καραγιάννη. 9 θάνατοι μέσα σε ένα 24ωρο πέραν των 350 κρουσμάτων. Βλέπουμε αριθμούς που βλέπαμε πριν από αρκετούς μήνες και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί χαλαρώσαμε. Μάλιστα. Αυτό δεν χτυπάει καμπανάκι. Κατ' εμέναν αυτό χτυπάει καμπάνα, η οποία πρέπει να μας συνετίσει και εμάς εδώ στην Κύπρο, διότι αρκετοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι αυτός ο ιός δεν υπάρχει και δεν θέλουν να φορούν τις μάσκες και δεν θέλουν να έχουν περιοριστικά μέτρα και ούτω καθεξής. Ελπίζω να μην μας χτυπήσει και εμάς την πόρτα ο ιός σε μεγάλη κλίμακα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθώ. Επίσης, καλά να είστε.